δεν προστατεύει τις ανυπεράσπιστες γυναίκες, δεν παίρνει μέτρα κοινωνικής προστασίας με δημόσιες δομές για να περιθάλπει γυναίκες οι οποίες βιώνουν τη βία ενάντια τους. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να αναφερθώ σε αυτό το εγκληματικό γεγονός που έγινε χτες, που μια συνάνθρωπός μας, μια νέα γυναίκα, έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα, δολοφονήθηκε εν ψυχρό, γιατί δεν της πρόσφερε το αστυνομικό τμήμα, άρα η κυβέρνηση, το κράτος, την απαραίτητη προστασία που ζητούσε. Και είχαμε έτσι μια άλλη νέα γυναικοκτονία. Όλα αυτά είναι προβλήματα που επιβάλλουν άμεσες λύσεις τώρα και όχι στον απότερο χρόνο. Είναι πλευρές του ίδιου συστήματος ενάντια στο οποίο πρέπει να το αντιπαλέψουμε. Και βεβαίως χρειάζονται σωστές επιλογές. Όπως σωστά πιστεύουμε έκανε επιλογή ο λαός του Τυρνάβου και ανέδειξε τη λαϊκή συσπήρωση και το δήμαρχο εδώ στην πόλη αυτή, στο Δήμο αυτό, έτσι θα πρέπει να κάνει επιλογές και στις βουλευτικές εκλογές και στις ευρωεκλογές που έρχονται στις 9 του Ιούνιου και να ενισχύσει το ΚΚΕ, τη δύναμη που μπορεί να παλέψει και μέσα στη Βουλή και μέσα στην Ευρωβουλή και έξω από αυτή, κυρίως στους δρόμους του αγώνα, για να πάρει ανάσες ανακούφισης ο λαός μας, για να παρθούν μέτρα προστασίας και ασφάλειας, για να παρθούν μέτρα ανάπτυξης, αλλά σε όφελος του λαού, των πολλών δηλαδή, και όχι σε όφελος του κεφαλαίου, δηλαδή των λίγων. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.